Καθόμαστε εδώ σε αυτή την εκπομπή και είναι πολλά τα ζητήματα που γνωρίζουμε και άλλα που μπορούμε να λέμε και άλλα που δεν μπορούμε να λέμε. Την υπόθεση της Κιβωτού, πολύ καιρό τώρα, την ψάχνουμε και την αναζητούμε. Όπως και μια άλλη ιστορία που θα δείτε, εγώ τη λέω στους συνεργάτες μου εδώ και 1,5 χρόνο, θα δείτε ότι κάποια στιγμή θα έρθει και αυτή στο φως. Για να έρθουν όμως όλα αυτά στο φως, θα πρέπει να υπάρξουν καταγγελίες. Και εδώ μέχρι στιγμής υπάρχουν καταγγελίες. Η αλήθεια είναι ότι άκουσα τον πατέρα Αντώνιο σήμερα στην Κατερίνα Καινούριου ε, και είχε μια στάση σώματος ιδιαίτερη. Το λέω αυτό γιατί ο πατέρας Αντώνιος έπρεπε από την πρώτη στιγμή που έμαθε κάτι να ρωτήσει τι είναι αυτά που συμβαίνουν. Γιατί δεν είναι το πρώτο. Δεν είναι το πρώτο, επαναλαμβάνω. Και το λέω αυτό γιατί ξεκινώντα η φετινή σεζόν, είχαμε ήδη ένα κρούσμα για κακοποίηση στη δομή Βόλου. Θα τα πει τα πράγματα όλα ο Δημήτρη Μαρέδης. Θα τα ξεκινήσουμε με τη σειρά για να τα καταλάβετε. Γιατί ξέρουμε ότι από εμά περιμένετε να καταλάβετε αυτό που συζητάμε. Για να το καταλάβετε, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τη δομή Βόλου. Για να φτάσουμε στην καταγγελία την εδώ και τώρα. Ο Δημήτρη, λοιπόν, το καλοκαίρι είχε συνομιλήσει με ποιον Δημήτρη. Με έναν παιδαγωγό. Έναν αθλητή παιδαγωγό, ο λέει και το όνομά του. Εγώ θα το πω, δεν είναι και φίλο και μιλά ανοιχτά ο άνθρωπο. Άλλωστε, ε, αμέσω μόλι υπέπεσε στην αντίληψή του το τι ακριβώ συνέβαινε στη δομή του Βόλου, πήγε στην ασφάλεια, ω όφιλε και κατήγγειλε το περιστατικό. Και μάλιστα υπάρχει προκατεργητική εξέταση από την εισαγγελία του Βόλου. Να πούμε λοιπόν ότι ήταν 19 Αυγούστου Παρασκευή, όταν ο άνθρωπο αυτό πέρασε το κατόφλι τη αστυνομία και λέει: Έχω να καταγγείλω ένα περιστατικό. Εργάζομαι στην κυβωτό του κόσμου, στο παράρτημα στην του Βόλου». Στην αστυνομία πήγε. Βεβαίω, στην ασφάλεια του βόλου. Πολύ και σωστά λέει, έκανε ο άνθρωπο. Έχει υποπέσει αυτό στην αντίληψή μου. Φώτη παρακολούθα εσύ. Τρία παιδιά, όχι ένα, τρία παιδιά έχουν πέσει θύματα άγριου ξυλοδαρμού. Στα υπόγεια της δομής. Στα υπόγεια της στα δομής. Στα υπόγεια της δομής. Τα είδα με τα μάτια μου, μου μίλησαν, τους μίλησα, μου εξομολογήθηκαν τι ακριβώς συνέβη εκεί και είδα τα τραύματά τους. Τι λέει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος. Λέει επίσης ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, αλλά είχε συμβεί και οκτώ μήνες νωρίτερα αντίστοιχο περιστατικό, με αφορμή μια κλοπή που είχε γίνει, κάποια χρήματα που είχαν χαθεί, είχαν, για να το πω καλύτερα, είχαν κάνει φτερά υπό Σωστά. αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από τη δομή Βόλου. Από τη δομή του Βόλου. Τόσο αδιευκρίνιστες που είναι αξιοπερίεργο γιατί να υπάρχουν πολλές χιλιάδες ευρώ μέσα σε μια τέτοια δομή. Τι βλέπουμε εδώ. Αυτή είναι η δομή. Αυτό είναι το σπίτι. Καταπληκτικό έργο. Ναι. Είναι το σπίτι του γνωστού βιομήχανου του κυρίου Λούλι που δόρισε τι δύο επαύλου του, στην κυβωτό του. Ο κύριο Λούλη είναι ένα επιχειρηματία που. Το φιλανθρωπικό του έργο έτσι. είναι τεράστιο. Εσοκαρίστηκε. Να τα πούμε, γιατί τα γνωρίζει. Επειδή μίλησα το πρωί μαζί του. Όχι μόνο, έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα πολύ ρεπορτάζ, γι' αυτό το ξεκινάω από σένα. Πάει λοιπόν στην ασφάλεια ο Χρόνη Οχλήσιο και λέει: Αυτά συμβαίνουν. Τι γίνεται, γυρίζει στη δομή, στην εργασία του δηλαδή, και μαθαίνει ότι. να πα την ειδικότητα για κάποιον που δεν είναι αθλητή. Παιδαγωγό. Αθλητή, όχι παιδαγωγό. Γυμνα... Είναι και πρωταθλητή, βέβαια, στι Καταδύσει. Είναι φοβερό πρωταθλητή, έχει κάνει φοβερά πράγματα. Παιδαγωγό στη δομή. Εγείμναζε τα παιδιά. Και γι' αυτό είχε και την επαφή μαζί του και ήξερε να αναγνωρίσει και πιθανά τραύματα. Βλέπει ανερανίες. λοιπόν ο άνθρωπο, σου λέει: Ήρθα στο καλύτερο Έτσι. εδώ να βοηθήσω να παράγω έργο. Πάει, να λοιπόν, προσφέρω έργο. Πήγε λοιπόν στην ασφάλεια, επιστρέφει πίσω στη δομή και του ανακοινώνουν ότι δεν εργάζεται πια εκεί. Τον απέλησαν. Και Ότι έχει απολυθεί. Την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα. Την πιο... ίδια μέρα, αγάπη μου. Τον ενημερώθηκαν δηλαδή άμεσα ε, για την αμέσως, καταγγελία που έγινε. Αμέσω. Άρα γίνεται μια καταγγελία. Αχρόλα μου. Mm. Έτσι, σωστά το λε. Σωστά. Κάνει μια καταγγελία, γυρνάει πίσω, είναι ήδη απολυμένο. Ε, για ποιο λόγο απολύεται. Θα σα πω λοιπόν το λόγο. Αλλά ενημερώνεται η, 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 ο κυβωτό Να, ναι. ότι την ίδια μέρα. υπάρχει καταγγελία. Άρα υπήρχε διαρροή. Α, και αν δεν υπήρχε διαρροή, θα πήγαν οι αστυνομικοί να εξετάσουν προφανώ τα παιδιά, να δουν τι ακριβώ έχει συμβεί. Ε, καλά, αλλά την ίδια Α, μέρα δεν δε, δε, δε προλαβαίνουν. Αξί. Λοιπόν, επιστρέφει, του ανακοινώνουν ότι δεν ανήκει πια στο δυναμικό τη δομή. όταν ρωτάει εύλογα για ποιο λόγο ρε, παιδιά, απολύθηκα, του λένε διότι με τη στάση σου αυτή παρακινεί και άλλου εργαζόμενου να κινηθούν αναλόγω. Δηλαδή, και λέει, δεν κατάλαβα, λέει, τι μου είπανε. Μου Δημήτρη, δεν κατάλαβα τι μου είπαν και το ξαναρώτησα. Λέει, τι εννοείται, λέει, τι, τι, είναι αυτό. Δεν μίλησε ξανά ποτέ κανεί. Πήρε την αποζημίωσή ε, του και έφυγε. Ναι, μόνο που να έρθουμε στη συνέχεια. Αυτό ο αθλητή είχε συμφωνήσει με την εκπομπή και με τον Δημήτρη Έτσι. να έρθει καλεσμένο εδώ στην εκπομπή. Με προθυμία. Με Γιατί προθυμία. σε και σένα πολύ και σε εκτιμά Με προθυμία μεγάλη. Όμω δεν έκατσε ποτέ στον καναπέ. Γιατί... Κάποια στιγμή λοιπόν ο άνθρωπο αυτό με ενημερώνει ότι δεν μπορεί να έρθει και θα πρέπει να αναβάλουμε την εμφάνισή του αυτή. Γιατί. Ε, επιμένει στι καταγγελίε του, να γιατί... το πω. Αυτό, γιατί ανέβαλε. Πήγε ανέβαλετε. στον εισαγγελέα, δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Ποβήθηκε Πάμε κάτι. λοιπόν. Εν Πάμε λοιπόν, να Κρατήστε να το κάτι. αυτό. Πάμε να ξεκαθαρίσουμε στη δομή του βόλου τα πράγματα, όπου ξεκινάει είναι οι πρώτε καταγγελίε όπου έρχονται από το Βόλο. Όχι, μισό λεπτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ, δε, εγώ δεν είδα επίσημη ανακοίνωση του πατέρα Αντώνιου για όλα αυτά. Αυτά είναι Έτσι, που με μπράβο. απασχολούν για να έρθω παρακάτω. Όχι, δεν, ναι, πριν πάμε παρακάτω. Η καταγγελία αυτή λοιπόν έγινε τον Αύγουστο μα. Τον Αύγουστο. Και τι έχει γίνει μέχρι για κακοποίηση σήμερα. Για Εκεί τελειώσει. λοιπόν είναι το θέμα. Όχι, τι έχει γίνει ότι... μέχρι σήμερα θέλω να πω. Ενώ η ε, κυβωτό του κόσμου εξέδωσε τότε μια ανακοίνωση ότι θα δει το περιστατικό. η αστυνομία ότι... τι έκανε δηλαδή. Η εισαγγελία τι έκανε. Η εισαγγελία έχει διατάξει την προκαταρκτική. Και ακόμα προκαταρκτική γίνεται. Περιμένετε, περιμένετε. Γιατί εδώ τώρα υπάρχει και μια εξέλιξη που τη γνωρίζει. Πολύ καλά στο δικαστικό κομμάτι για τι διαρροέ και αυτά θα έρθουμε. Να καταλάβει ο κόσμο όμω τα θέματα σιγά σιγά. Πάμε λοιπόν στι πρώτε καταγγελίε, οι οποίε είναι τζίφο ο Άνθρακα. Δηλαδή ο Θησαυρό, Άνθρακα ο, ο Θησαυρό. Είναι είναι Περιμένετε, όχι, όχι. όχι. Για είναι νωρί. Ναι, ναι, ναι. ναι. Απλώ ο πατέρα Αντώνιο στι γιορτέ παντού ήθελε να συγκεντρώνει τα χρήματα. Είναι μοικιό. Περιμένετε να βγουν οι εκπομπέ, να δώσουν τον αριθμό, να συγκεντρωθούν τα χρήματα. Το λέω αυτό γιατί. Σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκει τους δημοσιογράφους. Εδώ τώρα όμως έχει εξαφανιστεί από τους δημοσιογράφους. Θέλω να πω ότι τον αναζητούμε από χτε, βγήκε από στην θες. εκπομπή της, Κατερίνα καινού... της Κατερίνας καινούριου και μπράβο, αλλά έχει εξαφανιστεί από το να του θέσουμε σημαντικά ερωτήματα. Γιατί αν δεν ξέρει το καινούριο περιστατικό, αυτό είναι του καλοκαιριού. Δεν το ήξερε όμω. Και ο φιλ... το ξέρουμε, θα τα δουν και οι τηλεθάτε, και ο... αυτό. Οφείλει να το ξέρει. Πρώτα απ' όλα, Ζήνα, μου είναι ο αθλητή. Να πούμε ένας και ποιον κατήγγειλε. Αν με τέτοιε ευαισθησίε. θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να είναι στην πρώτη γραμμή τη ενημέρωση. και να είναι πραγματικά συγκλονισμένο από το αν υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Ναι. Έτσι. Και να δίνει απαντήσει. Να υπερασπίσει αυτό το, για το οποίο Α, τόσα χρόνια μάχεται. Το προκαλούμε αυτή τη στιγμή. Διότι όταν σιωπά κανεί. είναι αυτόματα ένοχος γι' αυτό. Διότι εδώ είναι ένα παλιό περιστατικό του καλοκαιριού. Και πάμε στο καινούριο. Ζήνα, συγγνώμη μου επιτρέπει. Βεβαίω. Προχθέ το έχουμε βάλει σε ένα βιντεάκι. Ο πατέρα Αντώνιο βγήκε στο Μέγκα και είπε πώ προστατεύει η κυβωτό τα παιδιά από τέτοια περιστατικά. Ενώ γνώριζε ότι έχει συμβεί το καλοκαίρι, υποθέτω. Τι μου λε τώρα, να βγει να πει τι. Μισό λεπτά. Αυτό ήταν ένα περιστατικό το οποίο βγήκε στο φω. Ε. Ο άνθρωπο και μπράβο το έκανε την καταγγελία. Ήταν πρόθυμο να έρθει να στην εκπομπή και να κάτσει απολύθηκε και έκατσε στα αυγά του. Να πούμε, συγγνώμη, Ζήνω, ζήνα... Να ρωτήσω <συγνώμη> <σογγνώμη, συγνώμη> ναι. Δημήτρη, να το ξέρουμε ναι. στο ρεπορτάζ. Ναι. Ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται να έκανε αυτά τα βασανιστήρια, οι άνθρωποι μπράβο, φέρεται να βασάνισαν ναι. αυτά τα παιδιά. Παραμένουν στη θέση τους Αυτός ακόμα και σήμερα. Αυτός ο άνθρωπος παραμένει στη θέση μέχρι σήμερα. Είναι στέλεχος της Κιβωτού του κόσμου, ο οποίος είχε πάει στο Βόλο από την Αθήνα. Και όλες οι πρακτικές που έλεγαν τα παιδιά, ότι ισχυρίστηκαν τα παιδιά, μοιάζουν Πάρα μα πάρα πολύ με όσα περιγράφουν και οι νέοι καταγγέλλοντε. Λοιπόν, εσεί γνωρίζετε πούμε. ότι την ώρα τη σύσκεψη, κύριε Γλίκα, όλα θα τα πούμε. Απλώ θα καταλάβουν για αρχή το ρεπορτάζ. Από τη στιγμή που έσκασε και ήρθε στη δημοσιότητα αυτό, εγώ έχω πολλά μηνύματα και τηλέφωνα. Γιατί θα τα λέω όπου καταγγέλουν πολλά και θα τα καταγγείλουν από εδώ και πέρα μέσα από την εκπομπή. Το λέω. Γιατί θα ακούσετε πολλά από εδώ και πέρα. Πάμε όμω τώρα... Η σημερινή έχει εξαιρετικό ρεπορτάζ. Θα το, θα το δείτε τώρα, θα το βάλουμε. Θα ήθελα, θα ήθελα κάποια ερωτήματα στον κύριο Μαρέδη. Σιγά υπά σιγά αυτού. όλα. Ειπ' αυτού. Ναι, υπ' αυτού, αλλά να βάλουμε πώ έχει κάτσει όλο το ρεπορτάζ για να καταλάβουμε. Πάμε στο σήμερα τώρα. Έχει ετοιμάσει λοιπόν η Μαρία Παναγοπούλου το ρεπορτάζ που είναι η άλλη είδηση που σκάει από χτες. Έχουμε βάλει, Ζήνα, μια συγκλονιστική μαρτυρία από την εφημερίδα Καθημερινή, μια κοπέλα που σήμερα είναι 27, όχι ενό αγοριού που είναι 27 χρονών. Έχουμε βάλει τι ακριβώ είπε ο άνθρωπο αυτό στο βόλο, γιατί ήταν τόσο ξεκάθαρο αυτό που έλεγε, που είναι να, να απορρεί κανεί γιατί δεν έγινε κάτι. Και το απόσπασμα που σα είπα πριν, με τον πατέρα Αντώνιο προχθέ στο Μέγκα mm -hmm. να δηλώνει ότι είναι υποέλεγχο η κατάσταση. Παρακαλώ. Σα βόμβα έσκασε η καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση από υπαλλήλου τη ΜΚΙΟ Κιβωτό του Κόσμου. Το κουβάρι τη ιστορία άρχισε να ξετυλίγεται όταν ένα 19χρονο σήμερα αποκάλυψε στο συνήγορο του πολίτη κακοποίηση και ασέλγεια από δύο εργαζόμενου στη δομή όταν διέμενε σε αυτήν. Ακολούθησαν τουλάχιστον δύο καταγγελίε. Οι αποκαλύψει τη εφημερίδα Καθημερινή και τη Ηλιάνα Μάγρα σοκάρουν. Ένα 27χρονο σήμερα άντρα υποστηρίζει. Παιδαγωγό του είχε ρίξει γροθιά επειδή αντιμίλησε. Όταν τα τιμωρία στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, ένα υψηλά ιστάμενο εργαζόμενο πήγε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν σε απομόνωση. Ξάπλωσε δίπλα του στο κρεβάτι, του είπε τι κάνει και εκείνο τον άγγιξε στα γεννητικά όργανα και του είπε: Θα σ' αρέσει. Του έριξε χαστούκι και έφυγε. Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Αύγουστο, ένα αθλητή πρώην συνεργάτη τη Κιβωτού του Κόσμου στο Βόλο κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό τριών παιδιών και ο εισαγγελέα Πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτική εξέταση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο πρώην συνεργάτη είχε καταγγείλει μεταξύ άλλων. Την Παρασκευή 19 Αυγούστου παρουσιάστηκε στην ασφάλεια Βόλου και κατάγγειλε περιστατικό ξυλοδαρμού τριών παιδιών από στέλεχο τη του Κόσμου, ο οποίο είχε έρθει από την Αθήνα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στι 3 Αυγούστου σε υπόγειο χώρο του παρατήματο Κιβωτού στο Βόλο, όπω αυτό αναφέρθηκε από τα ίδια τα παιδιά. Επειδή όμω είναι το δεύτερο γεγονό μέσα σε 8 μήνε που εμπλέκεται ο ίδιο άνθρωπο σε κακοποίηση ανηλίκου, πήρα την απόφαση να το καταγγείλω στι αρμόδιε αρχέ, προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθο η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνε όπου και σε όποιον αναλογούν. Το πρωί τη 5η 18 Αυγούστου παρουσιάστηκα στη διευθύντρια τη δομή, ενημερώνοντά την ότι προτίθεμε να καταγγείλω το γεγονό στην αστυνομία. Το απόγευμα τη ίδια ημέρα, ενημερώθηκα από τον υπεύθυνο παιδαγωγό τη δομή τηλεφωνικά ότι απολύθηκα με το αιτιολογικό ότι με τι πράξει μου παρασύρω και άλλου συναδέλφου σε ανάλογε κινήσει. Δεν κατάλαβα τι ακριβώ εννοούσε. Ο πατέρα Αντώνιο, μιλώντα την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή Μεγάλη Εικόνα του Μέγκα, είχε διαβεβαιώσει ότι στην Κιβωτό του κόσμου τηρούνται όλε οι διαδικασίε για την ασφάλεια των παιδιών. Ζείτε και με το φόβο αν. Όλοι οι άνθρωποι είναι κατάλληλοι για αυτό το έργο. Δεν μπορείτε να ελέγχετε τα πάντα εξονυχιστικά κάθε στιγμή παντού. Είναι και αυτό ένα άγχο σα, η ευθύνη των. Τόσο... Ε, σίγουρα ε, ε, είναι άγχο και ε, βέβαια έχουμε πολλέ ασφαλιστικέ δικλείδε, ούτω ώστε τα παιδιά ποτέ δεν μένουν μόνα τους, ούτε βρίσκεται κάποιο μόνος, υπάρχει πίσω δηλαδή η παιδαγωγή, πίσω από τους παιδαγωγού, υπάρχει ο υπεύθυνο των παιδαγωγών, υπάρχει ο υπεύθυνο ε, για την προστασία των ανηλίκων, υπά, δηλαδή συνεχόμενα ε, με κάμερες παντού. Και κυρίως είμαστε παρόντες και απίκο, βέβαια, ό, όσο μπορούμε, με τους κατάλληλους ανθρώπους που πάντοτε εμείς επιλέγουμε, έτσι που είναι οι διευθυντές των σπιτιών, που ξέρουμε τη ζωή τους, που είναι χρόνια μαζί μας, οικογενειάρχες, είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι η επιλογή. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε προκαταρκτική εξέταση που την έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής.